Διανύουμε το 12ο λεπτό τη συνάντηση εδώ στο στάδιο Αλκαζάρ. Το φάουλ αυτό που εκτελέστηκε από τον Τσιρογιάννη, η κεφάλια και η μπάλα στα δίχτυα. Όλοι παγώνουν στο στάδιο Αλκαζάρ. Καθώς το 12ο λεπτό τη συνάντηση, πολύ νωρίς σχετικά, η Χαλκίδα καταφέρνει να ανοίξει το σκορ από μια στημένη φάση. Προηγείται λοιπόν τη Λάρισα με ένα 0. Αποστόλου που προσπαθεί να ξεφύγει από τους αντιπάλους του, να διεισδύσει. Λάζαρο και έρχεται με φόρα. Έγινε το σούτο το πλασέκι, αλλά η μπάλα κατέληξε κόρνερ καθώς βρήκε και πόδια παικτών της Χαλκίδας. Η μπάλα λοιπόν περνάει και καταλήγει στα πόδια του Τσακμακίδη. Τσακμακίδης που πιέζεται αλλά συγκρατεί την μπάλα, συνεχίζει την προσπάθειά του. Επιχείρη το σούτ. Στην πορεία της μπάλας βρέθηκε και ο Κοντοδήμος, ο οποίος προσπάθησε να έρθει σε επαφή με την μπάλα ώστε να πλασάρει, όμως δεν το κατάφερε. Όμορφη προσπάθεια του παικτών της ΕΛ παρόλα αυτά. Ραφαηλίδης που ψάχνει επίσης να βρει κάποιον συμπαίκτη του, βγάζει μια πάσα και για τον Σέγκο. Συνδυάζονται οι ποδοσφαιριστές Μάνεσης και Χαγιάς τρέχει να τον κόψει, έχει βγει όμως η πάσα. Πολύ καλή η απόκρουση από τον Νούσια, ο οποίος καταφέρει τελικώς να μπλοκάρει την μπάλα. Τώρα λοιπόν όλα είναι έτοιμα για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Ένα κόρνερ που ετοιμάζεται να εκτελέσει τώρα ο Τσακμακίδης. Τσακμακίδης λοιπόν αναλαμβάνει την εκτέλεση του κόρνερ από πολύ κοντά, όχι δεν έρχεται η ισοφάριση. Η Λάρισα έφτασε πάρα πολύ κοντά στον γκολ της ισοφάρισης. Δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ, ο Τσακμακίδης το εκτελεί και αυτό και μπάλα καταλήγει στα χέρια του τερματοφύλακα του Κυπουρού, Τζιάνγκας. Τζιάνγκας καταφέρει να βρει τον Κοντοδήμο. Κοντοδήμος βγάζει όμορφη πάσα τώρα για τον Λάζορικ. Λάζορικ το σούτ, Παπακώστας από πολύ κοντά χάνεται μοναδική ευκαιρία. Ήταν σε θέση βολής πολύ κοντά στο τέρμα. Δεν κατάφερε ο Παπακώστας να πλασάρει την μπάλα. Ο οποίος τροφοδοτεί τώρα τον Κακαζούκη. Κακαζούκης με τη σειρά του επιχειρεί το σούτ, πολύ καλό. Με την δεύτερη προσπάθειά του τελικώς καταφέρει να μαζέψει την μπάλα ο Κυπουρός, ο τερματοφύλακας της Χαλκίδας. Στους Κοντοδήμος που πιέζεται. Προσπαθεί να ελιχθεί, καταφέρει να περάσει την μπάλα για τον Κεχαγιά. Κεχαγιάς που βγάζει τώρα τη σέντρα και βρίσκεται ο Παπακώστας. Παπακώστας που προλαβαίνει την μπάλα, επιχειρεί το σούτ, η απόκρουση, η φάση όμως συνεχίζεται. Παραμένει στην κατοχή των παικτών της ΑΕΛ η μπάλα. Η μπάλα καταλήγει λοιπόν τώρα σε κόρνερ. Πολύ καλή ευκαιρία για την ΑΕΛ στο 8ο λεπτό της επανάληψης, όμως το 0-1 παραμένει. Το αλλάζουν πάσες μεταξύ τους οι παίκτες της ΑΕΛ, συνδυάζονται. Βγαίνει μια παλιά, επιχειρεί το σούτ ο Λάζορικ, όμως η μπάλα out. Μποζίλοφ ψάχνει να βρει και κάποια στήριξη. Συνδυάζονται μεταξύ τους οι ποδοσφαιριστές. Διάγκας. Διάγκας επιχειρεί το σουτ, δεν καταφέρει να μπλοκάρει την μπάλα. Κάτι που το πετυχαίνει τώρα ο τερματοφύλακας. Υπάρχουν όμως έντονες διαμαρτύρες. Βλέπουμε και τον Ντόμκοβιτς να διαμαρτύρεται σε αυτήν εδώ τη φάση. Στο πλάγιο out λοιπόν είναι ο Κοντοδήμος. Βαθιά η παλιά του. Παλεύουν οι παίκτες της Λάρισας. Τρέχει εκεί και ο Λάζορικ. Προσπαθεί να γίνει ο κάτοχος. Και Χαγιάς Λάζορικ. Νέα προσπάθεια, η μπάλα ελάχιστα out. Είναι τελευταίες στιγμές του αγώνα, τα λεπτά των καθυστερήσεων. Διανύουμε το δεύτερο λεπτό. Ο Τσιρογιάννης καταφέρνει να τροφοδοτήσει το συμπαίκτη του. Θα πρέπει να προσέξουν οι παίκτες της Λάρισα σε θέση βολής και η μπάλα στα δίχτυα από τον Μιχελή. Η Χαλκίδα λοιπόν γράφει το 0-2, πολλά δείχνουν ότι θα είναι και το τελικό αποτέλεσμα και σφραγίζει έτσι τη νίκη της.